Και παίρνω πάσα, τι είπες, Βάλια, πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και από την πρώτη στιγμή ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε στην περιοχή. Ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε επίπεδο Ηρακλείου. Κύριε Γιαλιτάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή, είστε ένας έμπειρος εθελοντής, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Για πείτε μας. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε το αρνητικό είναι το γεγονός ότι συνεχίζει με τα σεισμοί, δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες όσον αφορά τη στέγαση. Δηλαδή ενώ σε πρώτο χρόνο, την πρώτη μέρα δηλαδή με τον κύριο σεισμό είχαμε κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες για σκηνές για να διαβιώσουν έτσι, έστω και προσωρινά οι συμπολίτες μας εδώ, αυτές αυξάνονται όσο περνάει ο χρόνος, διότι και με τους ελέγχους που γίνονται από τα αρμόδια κρατικά όργανα και τους μηχανικούς, πολλά σπίτια που καταλαμβάνεστε βγαίνουν ιδιαίτερως επικίνδυνα ή ακατάλληλα, οπότε φυσικά οι συμπολίτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μείνουν εκεί. Όπως όμως εμείς είμαστε όμως εδώ από την πρώτη στιγμή, πραγματικά κυριολεκτικά νυχτημερών. Θέλω και ως αντιπρόεδρος του Δημότου του Ηρακλείου να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συναδέλφους μεθελοντές που έχουν έρθει εδώ από όλη την Κρήτη. Μάλιστα, εχθές επισκέφθηκε την περιοχή του Αρκαλοχωρίου και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από την Αθήνα, ο κύριος Αυγερινός, όπου συνοδευόμενος με μια μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια, με πολλά κλινοσκεπάσματα, σκηνές, τρόφιμα μακράς διαρκείας, συνδράμουμε και εμείς με ιδίους πόρους, δηλαδή με πόρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης όπως έχει παρουσιαστεί. Και όπως σας είπα, συνεχίζει το αγώνας να καλύψουμε όλες τις ανάγκες οι οποίες έχουν παρουσιαστεί. Όπως πάντοτε κάνουμε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται όπου υπάρχει ανάγκη, πάντοτε υπό τις κατευθύνσεις που μας δίνονται από τα αρμόδια κρατικά όργανα, ναι, εθελοντικά να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Κάποιος ο οποίος θέλει να βοηθήσει, κύριε Γιαλιτάκη, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας να του δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Κοιτάξτε, προφανώς ο Δήμος εδώ της περιοχής έχει το γενικό συντονισμό ακόμα, ναι, και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μπορούν λοιπόν οι τηλεθεατές, οι συμπολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, είτε σε επίπεδο, αν θέλετε, εθελοντικής εργασίας, είτε ανθρωπιστικής βοήθειας, να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα που έχουν δοθεί και θα μπορούν να τα βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου, αλλά και στις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Κάθε χέρι είναι χρήσιμο και φυσικά κάθε ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχουν και τυπικές αποθήκες που έχουν διοργανωθεί στο εκθεσιακό κέντρο Αργαλοχωρίου, δίπλα στο μεγάλο καταβλισμό, ναι, όπου εκεί μαζεύονται τα τρόφιμα και τα κλινοσκεπάσματα, ο ορχισμός, ό,τι άλλο τέλος πάντων μπορεί να διαθέσει ο καθένας. Και με μια καταγραφή με βάση τις ανάγκες από τις κοινωνικές υπηρεσίες και του Δήμου εδώ, που κάνουν πολύ δυνατές προσπάθειες, μοιράζονται στις οικογένειες που χρειάζεται. Τώρα, αυτή τη στιγμή, και πριν πιάσει ξανά η νύχτα, προσπαθούμε να προλάβουμε να χτίσουμε και κάποιες επιπλέον σκηνές στους οικισμούς με βάση κάποια τελευταία αιτήματα τα οποία μας ήρθαν, για παράδειγμα από τη ΖΙΤΑ ή από άλλες κοινότητες. Γιατί όπως σας είπα, δυστυχώς οι ανάγκες για στέγαση, έστω και προσωρινά, αυξάνονται. Κύριε Γιαλιτάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ.